Το θέμα μας δεν είναι τωρινό. Είναι τα τελευταία χρόνια και ειδικά και με την καραντίνα και με όλα αυτά που έχουν γίνει, πανδημία, μακρύβειες, χρόνια τώρα από την κρίση που περάσαμε. Έχουμε έρθει τώρα στην ενέργεια. Η ενέργεια είναι ένα πολύ δύσκολο κομμάτι και αυτό είναι αλυσίδα αυξήσεων. Δηλαδή η ενέργεια, με την αύξηση ενέργειας έχουν αυξηθεί και όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή με επίσημα στοιχεία ένα κόστος λειτουργικότητας πλέον στην μια επιχείρηση εστίασης έχει ανέβει σε 40%. Αυτό είναι επίσημο στοιχείο. 40% έχει ανέβει τα έξοδα, έχουν ανέβει τα έξοδα λειτουργίας ενός μιας επιχείρησης εστίασης. Συνήθως το ενεργειακό για σας ποιο είναι, τι είναι πέρα από τις μηχανές καφέ και την εστίαση, τις στόφες. Στο κομμάτι της εστίασης το ρεύμα είναι η ενέργεια, είναι το πρωταρχικό, το πρωταρχικό ρόλο παίζει σε μια επιχείρηση εστίασης. Πλατό, πλάκες, φούρνοι, θέρμανση. Είμαστε στην Τρίπολη, έχουμε κρύο αρκετό. Γενικά στην νομό Αρκαδίας το κρύο είναι αρκετό. Η θέρμανση και μόνο για να αντισταθεί μια επιχείρηση, για να σταθούν οι πελάτες, είναι δυσανάλογο το κόστος. Επίσης, η αυξήση των πρώτων υλών είναι πολύ βασικό και αυτό, γιατί μαζί με την αύξηση της ενέργειας έχουμε και την αύξηση των πρώτων υλών. Οι πρώτες ύλες πρέπει να έρθει, θα κυλήσει τον πελάτη. Εμείς προσπαθούμε αυτό να μην μετακινηθεί στον πελάτη. Αυτή η αύξηση να μην έρθει στον πελάτη. Αλλά πόσο να το πιέσουμε κι εμείς. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Απ' την άλλη, υπάρχουν επιδοτήσεις από το κράτος. Πόσο θα κρατήσουν οι επιδοτήσεις. Το γνωρίζουμε αυτό. Κάποια στιγμή και εκεί θα τελειώσουν. Αν τελειώσουν οι επιδοτήσεις, τελειώσαμε κι εμείς. Τώρα, πρόσφατα έκανε μια επιστολή απευθείας στον Πρωθυπουργό από τις μεγάλες αλυσίδες καφεστίασης. Κάνανε απευθείας στον Πρωθυπουργό μια επιστολή ότι δεν μπορούν να επιβιώσουν αυτές οι μεγάλες επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Και όχι μόνο οι μεγάλες επιχειρήσεις, οι μικρές, οι μικρομεσαίες, όπως είμαστε εμείς, είναι εκατοντάδες έως και εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Έχουν πολλά λουκέτα και ήδη και εδώ σε εμάς, στη δικιά μας, στην πόλη μας, κάποιες μεγάλες επιχειρήσεις ήδη έχουν κλείσει. Αυτό είναι πολύ στενάχωρο και δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να γίνει και σε άλλες επιχειρήσεις. Τώρα, για να μην γίνει αυτό, πρέπει και από το κράτος. Βασικά από το κράτος σε πρώτη φάση να συνεχιστούν οι επιδοτήσεις και ακόμα μεγαλύτερες και να μπορούμε να επιβιώσουμε. Είναι θέμα πλέον επιβίωσης. Δεν είναι θέμα δηλαδή να μείνει κάτι σε μια επιχείρηση. Είναι θέμα, καθαρά θέμα επιβίωσης. Και όσα αναφορά τα τραπεζοκαθίσματα. Το θέμα δεν είναι τραπεζοκαθίσματα, είναι ο κόσμος πώς βγαίνει. Μπορεί και εμείς να πλώσουμε σε όλη την πόλη τραπεζοκαθίσματα. Το θέμα είναι να γεμίσουν. Για να γεμίσουν τραπεζοκαθίσματα, πρέπει να υπάρξει αυτή η βοήθεια από το κράτος για να μπορέσουμε να σταθούμε στα πόδια μας και να μπορεί και ο πελάτης να πιει τον καφέ του χωρίς να έχει πάρει την αύξηση από όλη αυτή την αύξηση της ενέργειας. Εμείς προσπαθούμε με όλες τις δυνάμεις μας να κρατήσουμε το κόστος χαμηλά, να μην πάρει αυτή την αύξηση ο πελάτης. Αλλά δεν ξέρω πόσο θα αντέξουμε να το κάνουμε αυτό. Οι πελάτες λέει βγαίνετε, φωνάζετε, καν. Αναγκαστικά και εμείς δεν το κάνουμε από θέμα ότι είμαστε γκρινιάριδες ή είμαστε μίζεροι άνθρωποι. Είμαστε αισιόδοξοι και θέλουμε να πάμε καλύτερα, εννοείται. Αλλά για να γίνει αυτό, θέλουμε και εμείς μια βοήθεια να μπορούμε να συνεχίσουμε να είναι θέμα επιβίωσης. Το λέω για τρίτη φορά. Είναι θέμα επιβίωσης να σταθούν οι επιχειρήσεις στα πόδια τους για να μπορεί και ο πελάτης να ευχαριστηθεί τον καφέ του, το φαγητό του κλπ. Ξεκινήσαμε το 9 με την κρίση. Φτάσαμε το 18 με τον αντικαπνιστικό, ήρθε ο COVID, κλείσαμε τα καταστήματά μας, πάμε ενέργεια και κόστος. Αυτή είναι η σειρά, παιδιά. Αυτή είναι η σειρά και μας στεναχωρεί όλους, γιατί είναι πάρα πολλά τα χρόνια. Δεν μπορεί η εστίαση και γενικά ο επαγγελματισμός να τα φέρει πέρα. Όλοι κάνουμε αγώνα, θέλουμε να μένουμε ανοιχτοί. Περικοπές δεν μπορούμε να κάνουμε από ελάχιστες στην ενέργεια, γιατί είναι η λειτουργία του καταστήματος. Προσπαθούμε να επιβιώσουμε και να βγούμε από αυτό. Πιστεύουμε ότι κάποια στιγμή θα έρθουν καλύτερες μέρες στην ενέργεια και τώρα να δούμε τι θα γίνει και με τις αυξήσεις, γιατί εάν δεν σταματήσει να φλέγεται όλη η Ευρώπη και όλος ο κόσμος, δεν θα ηρεμήσει ούτε η ενέργεια αλλά ούτε και το κόστος. Θα γνωρίζει και ο καταναλωτής ότι το γάλα έχει ανέβει, η χαρτοπετσέτα έχει ανέβει, τα πάντα έχουν ανέβει, αλλά ο επαγγελματίας προσπαθεί όσο μπορεί να ανεβάσει τελευταίως και να μην ανεβάσει και καθόλου. Εμείς θέλουμε τον πελάτη, τον θέλουμε στο κατάστημα, θέλουμε να βγαίνει έξω από το σπίτι του, γιατί όταν βγαίνει είναι αντικαταθλιπτικό. Θέλουμε να τον περιποιούμαστε, άρα
θέλουμε να είναι και αυτός μαζί μας. Και για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε, θα επιβιώσουμε και οι δύο μαζί. Και η πολιτεία τι πρέπει να προσέξει? Η πολιτεία θα πρέπει να τα δει με άλλο μάτι αυτά. Δηλαδή δεν μπορεί τώρα ένα κατάστημα, θα πω χωριά, στη Βάκλια, στην Περτσιά, στο Καστράκι, που μπορεί και να μην έχει, δεν μπορεί εκεί να επιβιώσει καφενείο ή ένα παντοπολείο. Θα πρέπει να έχει κάποιες παροχές, έτσι ώστε να μπορεί να υπάρχει η ζωή. Φτάσαμε η ενέργεια να είναι μεγαλύτερη από το ενίκιο του καταστήματος, κύριε. Καταρχήν, μην ξεχνάμε ότι ήδη ο ίδιος ο κόσμος, οι πελάτες μας, έχουν περιορίσει τη διέλευση από τα μαγαζιά μας, γιατί ήδη έχουν κόψει τα είδη πολυτελείας, ήδη έχουν κόψει πάρα πολλά από την προσωπική του ζωή για να μπορέσουν να τα επισέλθουν. Τώρα, στις δικές μας επιχειρήσεις, όπως και των αρτοπιών αλλά και των ζαχαροπλαστών, υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα με το ενεργειακό. Είναι οι λογαριασμοί οι οποίοι εισέρχονται πλέον στις επιχειρήσεις είναι ασύμβατες με την εικόνα της αγοράς. Υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα. Δηλαδή δεν μπορούμε να προγραμματίσουμε στο τέλος του μήνα τι θα πληρώσουμε. Δεν έχουμε εικόνα πόσο θα είναι τα έξοδα της επιχείρησης στο τέλος του μήνα. Και το χειρότερο είναι ότι δεν μπορούμε να μετακυλήσουμε και αυτές τις αυξήσεις στους πελάτες μας. Γιατί υπάρχει και ένα ταβάνι στη σχέση τιμής κόστους με τον πελάτη μας για να μπορέσει να τα απεξέλθει, για να μπορούμε να έχουμε μια διέλευση στα μαγαζιά μας. Αυτή τη στιγμή είμαστε εγκλωβισμένοι σε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Και μέχρι στιγμής, τουλάχιστον για τις επιχειρήσεις, δεν έχει υποθεί απολύτως τίποτα από τη σημερινή κυβέρνηση. Δηλαδή, είναι πολύ άσχημα να μην ακούμε βασικά μέτρα για τις επιχειρήσεις, για τον ιδιώτη επιχειρηματία. Όσον αφορά τη θέρμανση τώρα, που χρησιμοποιείται κάποια υγραέρια για τα τραπεζοκαθίσματα έξω, πόσο θα επηρεάσει και αυτό? Νομίζω φέτος ότι υπάρχει πολύ σοβαρό πρόβλημα το θέμα και η θέρμανση, ότι ήδη έχουμε προσπαθήσει να μεταφέρουμε πάλι, να αλλάξουμε το ενεργειακό, πώς θα θερμάνουμε τα μαγαζιά μας. Δηλαδή, εγώ παραδείγματος χάρη ξαναμπήκα στο πετρέλαιο. Πήρα αερολεύτες, κόψαμε τον κλιματισμό για να περάσουμε στον τέτοιο. Τώρα, στους εξωτερικούς χώρους, με τόσο αυξημένο ενεργειακό κόστος, δεν ξέρω πώς θα μπορέσουν να τα επεξέλθουν οι επιχειρήσεις. Δηλαδή, δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε φέτος να έχουμε την ίδια παροχή έξω στον εξωτερικό χώρο όπως είχαμε τις προηγούμενες χρονιές. Δηλαδή, αντιλαμβάνεστε ότι όταν το ενεργειακό κόστος έχει πενταπλασιαστεί στο ρεύμα, φανταστείτε να επιβαρυνόμαστε και τις αυξήσεις που έχουν γίνει και στο γκάζι έξω και στις όμπες αυτές που χρησιμοποιούμε για να θερμανίσουμε στα θερματικά σώματα. Άρα το συζητάμε για ρεύμα. Έχουν πάρει οι πρώτες ύλες αύξηση και βλέπετε, σκέπτεστε να το μετακυλήσετε στον πελάτη? Μεσοσταθμικά οι αυξήσεις που έχουν γίνει είναι άνω του 37% στα προϊόντα τα οποία αγοράζουμε. Αν φανταστείτε να μετακυλήσουμε μια τέτοια αύξηση στο πελάτη μας, δεν θα έχουμε πελάτες. Αυτή τη στιγμή, σας λέω, είμαστε σε μια πολύ δεινή θέση όλοι οι επιχειρηματίες εστίασης. Πρέπει άμεσα να δοθεί λύση στο ενεργειακό κόστος ή τουλάχιστον να δοθούν κίνητρα στις επιχειρήσεις να μπορέσουν να αναβαθμιστούν ενεργειακά ή τουλάχιστον να μπορέσουν να τοποθετηθούν σε ένα φωτοβολταϊκό κάτι. Πάντως, έτσι δεν είναι βιώσιμη κατάσταση. Πώς έχει επηρεάσει και τους συναδέλφους σας στους ορεινούς όγκους της Αρκαδίας? Είναι ήδη οι δικές μας περιοχές, οι ορεινές περιοχές, ήδη δηλαδή και τις προηγούμενες εβδομάδες είδαμε ότι έχει μπει νωρίς ο χειμώνας, έχει μπει κρύο, αρκετό κρύο. Είναι δύσκολο. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρει κανένας πώς να ανταπεξέλθει. Και είναι πολύ δύσκολο, δεν γίνεται να μετακυλιστεί αυτό το κόστος, οι αυξήσεις αυτές στον πελάτη. Γιατί υπάρχει και ένα ταβάνι στην παροχή που παρέχουμε εμείς, δεν μπορούμε να υπερβούμε. Πόσο μπορούμε να υπερβούμε το κόστος? Και τα φορολογικά πόσο παίζουν ρόλο? Τα πάντα παίζουν ρόλο. Αυτή τη στιγμή όλοι προσπαθούν να βρουν από πού θα κρυφτούν. Δηλαδή, είτε πρέπει να γίνουν κάποιες καλύτερες φορολογικές ρυθμίσεις, είτε πρέπει να γίνουν. Κάτι πρέπει να γίνει πάντως σε επιχειρήσεις εστίασης και αρτοπίας αλλά και ζαχαροπλαστών. Γιατί εμάς το ενεργειακό κόστος είναι βασικό. Αυτή τη στιγμή, για να σας δώσω να καταλάβετε, σε μια επιχείρηση που ερχόταν στη δικιά μου επιχείρηση, που ερχόταν στα 1.200-1.300 ευρώ τους καλοκαιρινούς μήνες στο ρεύμα, φτάσαμε στις 5.000. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι βιώσιμο. Υπάρχουν οικογένειες οι οποίες έχουν πέσει πάνω στις επιχειρήσεις τους για να μπορέσουν να επιβιώσουν, δουλεύουν ήδη και στο τέλος έρχεται ο λογαριασμός του ρεύματος και δεν μπορεί να ανταποκριθεί καν η επιχείρηση. Και όλη η προσωπική εργασία είναι χαραμή. Είναι γεγονός ότι με όλη αυτή την τρομοκρατία που υπάρχει στα μέσα αυτόν τον καιρό με το ενεργειακό θέμα, ο κλάδος περνάει μια δύσκολη κατάσταση. Δηλαδή, σκεφτόμαστε όλοι πώς θα γίνει να βγάλουμε το χειμώνα που λέμε σε αυτό το ορεινό μέρος που είναι εδώ η Αρκαδία και η Τρίπολη, όπου χρειαζόμαστε μεγάλα ποσά ενέργειας, ας πούμε, ηλεκτρικό, ρεύμα, πετρέλαιο, ανάλογα με τι θερμαίνει ο καθένας στο χώρο του. Τα καταστήματά μας είναι ενεργοβόρα, δηλαδή χρειάζονται και μεγάλη ποσότητα ηλεκτρικού ρεύματος και ενέργειας γενικά.
γιατί είναι πολλά τετραγωνικά, έχουν εξαερισμούς, το κλίμα είναι κρύο, είναι ορεινό το μέρος, είναι πολλούς μήνες ο χειμώνας, ξεκινάει από Οκτώβριο, στην καλύτερη περίπτωση Νοέμβριο, και φτάνει μέχρι πολλές φορές και Μάιο, έτσι που δουλεύουμε καλοριφέρ και θέρμανση. Και ο προβληματισμός όλων των επαγγελματιών είναι τεράστιος, και σε συνδυασμό με την ακρίβεια, δηλαδή με όλες τις αυξήσεις των πρώτων υλών που αυτόν τον καιρό επικρατούν και κάθε μέρα έρχονται και καινούργιες αυξήσεις στα τυριά, στα κρέατα, στα λάδια, σε όλες τις πρώτες ύλες, στα λαχανικά, έτσι, τις οποίες όλοι μετακυλίουν, ας πούμε, πάνω στα προϊόντα προκειμένου να επιβιώσουν, δημιουργείται μια κατάσταση πιεστική, σχεδόν αφόρητη για τους επαγγελματίες, οι οποίοι προσπαθούν να συγκρατήσουν αυτή την αύξηση που γίνεται, να μην τη μετακυλήσουν στο καταναλωτή, γιατί είναι ένα... Δεν θέλουν, ας πούμε, δηλαδή έρχεται άλλος να φάει, τι να, πόσο να χρεώσω, ας πούμε, και στον πελάτη. Είναι μια ανάγκη του πελάτη να βγει, να διασκεδάσει λίγο, να φάει. Σας ενισχύει και το γεγονός για τις στόφες και για τους φούρνους? Όλα αυτά τα μηχανήματα που χρησιμοποιούμε εμείς είναι ενεργοβόρα. Οι ώρες που λειτουργούν τα καταστήματα είναι πολλές. Είναι από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ανοιχτά. Και καταλαβαίνετε ότι οι λογαριασμοί που έρχονται είναι απλησίαστοι. Πολλά μαγαζιά δεν θα αντέξουν, νομίζω, το χειμώνα. Θα πρέπει, ας πούμε, κάτι να γίνει, να δοθεί κάποια ελάφρυνση, γιατί πηγαίνουμε από τη μία δυσκολία, δηλαδή ξεκινήσαμε με την κρίση στην Ελλάδα που κράτησε τόσα χρόνια, μετά μας βγήκε ο κορονοϊός που έπληξε τον κλάδο πάρα πολύ, και τώρα μπαίνουμε σε μια δεύτερη, ας πούμε, κρίση με τις αυξήσεις και με το ενεργειακό αυτό πρόβλημα, η οποία, ας πούμε, έρχεται να μπει, ας πούμε, σαν το κερασάκι που λέμε στην τούρτα, έτσι. Είναι κάποια καταστήματα εστίασης, καφετέριες γενικά? Νομίζω ότι η Τρίπολη έχει πληγεί πάρα πολύ από το θέμα των έργων που γίνεται, τα οποία βέβαια είναι αναγκαία να γίνουν και καλό είναι να γίνουν, αλλά σε συνδυασμό με ελεγχόμενη στάθμευση, με τον κορονοϊό, με τις αυξήσεις τώρα, με όλα αυτά, πολλά μαγαζιά το βλέπετε ότι στο κέντρο δεν αντέξανε και έχουν κλείσει. Τα ενίκια στην Τρίπολη γενικά είναι υψηλά. Η αγορά είναι περιορισμένη. Δεν θεωρώ ότι η Τρίπολη είναι. Θεωρώ ότι είναι μια μικρή πόλη. Και πολλά μαγαζιά έκλεισαν και πολλά θα κλείσουν ακόμα, πιστεύω. Και για να κλείσουμε, στους ορεινούς όγκους της Αρκαδίας, μαθαίνετε ότι κλείνουν επιχειρήσεις? Εγώ γενικά θεωρώ ήρωες, ας πούμε, τους συναδέλφους που δραστηριοποιούνται στα ορεινά Αρκαδία και γενικά, ας πούμε, εκτός πόλεων. Η επισκεψιμότητα είναι μηδενική και τα έξοδα είναι αυξημένα, οπότε λογικό είναι να υπάρχει δυσκολία.